Το καμάρι της Σαντορίνης είναι η τράπεζα αίματος Σαντορίνης. 57η αιμοδοσία. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία αυτής της δράσης θα μιλήσουμε με την κυρία Αργυρού Μαρία. Καλή σας ημέρα, καλησπέρα μάλλον τέτοια ώρα. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Κυρία Αργυρού, πού οφείλεται αυτή η μεγάλη επιτυχία αυτής της δράσης, της τράπεζα αίματος Σαντορίνης, που μας κάνει τόσο περήφανος κάθε φορά που γίνεται? Ναι, έχετε δει και μας κάνει περήφανος. Είναι αυτό που λέμε ότι αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε δειλά-δειλά αυτή η προσπάθεια το 1992, όμως ο νησιώτης είναι αρκετά ευαισθητοποιημένος. Ούτως ή άλλως μας διακατέχουν κάποια διαφορετικά συναισθήματα σε σχέση με κάποιους άλλους κατοίκους άλλων περιοχών βουνήσιων. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η προσπάθεια αγκαλιάστηκε από την πρώτη στιγμή. Το θέμα είναι ότι έχει εξυπηρετηθεί βέβαια και πάρα πολλοί κόσμος. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, ο άλλος το αισθάνεται και σαν υποχρέωση, όπως εξυπηρετήθηκε, να εξυπηρετήσει και αυτός κάποιον άλλον και μάλιστα άγνωστο συνάνθρωπο. Η αλήθεια είναι ότι η Σαντορίνη, δεν ξέρω αν φταίνει οι δρόμοι, αν φταίνει τα νιάτα, έχει χάσει πολλά παιδιά στους δρόμους και έχει πάρα πολλά ατυχήματα. Είναι έτσι όπως το λέτε, γιατί λόγω του άσχημου οδικού δικτύου που είχαμε και λόγω βέβαια και εντάξει, κάποιες φορές, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, οι επισκέπτες του νησιού δεν γνωρίζουν καλά το οδικό δίκτυο. Είναι και μια νομοθεσία που εντάξει τώρα επισέρχομαι σε άλλα πράγματα που χωρίς να έχουν το δίπλωμα οδήγησης μπορούν και ανεβαίνουν σε μοτοποδήλατα κλπ. Και δυστυχώς έχουμε θυμίσει πάρα πολλά θύματα. Η αλήθεια είναι λοιπόν αυτή, ότι η Σαντορίνη είχε ανάγκη το αίμα. Όμως εμείς ευτυχώς που λόγω του ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο, είμαστε σε μια πολύ ευχάριστη θέση να μην εξυπηρετούμε μόνο τους αιμοδότες μας και τους συγγενείς των αιμοδοτών, αλλά ως Άκης παρίσταται ανάγκη και ενοχλούμαστε από κάποιους ανθρώπους, είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε. Δεν στεκόμαστε πολύ στενά στη νομοθεσία, στο πλαίσιο της νομοθεσίας που λέει ότι οι αιμοδότες μπορούν να εξυπηρετήσουν μέχρι πρώτου βαθμού συγγένειας άτομα. Και αυτό βέβαια σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και τις δύο αιμοδοσίες των νοσοκομείων που μας εξυπηρετούν και διενεργούν τις αιμοληψίες στο νησί, γιατί βλέποντας και την προσπάθεια που κάνει η Σαντορίνη, δεν μπορούν να αρνηθούν να εξυπηρετήσουν κάποιο άτομο που τους ζητάμε βοήθεια. Πώς πάει η 57η αιμοδοσία μετά τον κορονοϊό, με όλες αυτές τις πρωτοφανείς καταστάσεις που συμβαίνουν? Περίμενα ότι θα υπάρχει μία δειλία στον κόσμο να πάει και παρόλα αυτά μαθαίνω ότι πάει πάρα πάρα πολύ καλά φέτος. Νομίζω ότι θα υπερβούμε το νούμερο των άλλων αιμοδοσιών. Και ενώ, ξέρετε, στην προετοιμασία της αιμοδοσίας πάντα ενημερώνουμε τους αιμοδότες, ερχόμαστε σε προσωπική επαφή μαζί τους κλπ. Και κάποιοι ήταν διστακτικοί λόγω του κορονοϊού, όμως τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά. Και παρότι ήμασταν και λίγο έτσι, αν το θέλετε έτσι, είχαμε αυτή την θλίψη ότι δεν έχει ξεκινήσει ο τουρισμός, υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι αιμοδότες που ήταν συστηματικοί αιμοδότες της Τράπεζας Αίματος Σαντορίνης και τώρα λόγω του ότι οι επιχειρήσεις είναι ακόμα κλειστές δεν είναι Σαντορίνη. Παρόλα αυτά όμως, σας λέω ότι πιθανότατα να ξεπεράσουμε το νούμερο της προσέλευσης των άλλων αιμοδοσιών. Μα δεν είναι συγκινητικό αυτό τέτοιες? Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Και η εμπειρία η δική μου που μπορώ να σας μεταφέρω είναι ότι και ο κόσμος έρχεται πιο ευχάριστα και πιο ξεκούραστα. Δηλαδή βλέπεις ότι δεν είναι πιεσμένος, «Α, Μαρία να αιμοδοτήσω και να φύγω». Όχι. Έρχεται με το χαμόγελο, με τη διάθεση να κάτσει, να σχολιάσει, να κουτσομπολέψει, να πει δύο κουβέντες παραπάνω, να πιει το χυμό του και να φάει τη φρυγανιά με το τυράκι με περισσότερη άνεση. Και όλα αυτά γιατί πραγματικά δεν είναι κάτω από την πίεση της δουλειάς. Είναι πολύ ενθαρρυντικό και πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ απευθύνω ως ένα μέλος της Τράπεζας Αίματος Σαντορίνης σε όλους τους αιμοδότες
που έχουν προσέλθει και που θα προσέλθουν μέχρι την Κυριακή, γιατί πραγματικά η Σαντορίνη, αυτός ο τουριστικός τόπος, παρότι κάποιοι μας κατακρίνουν, όμως από την άλλη πλευρά εμείς αποδεικνύουμε ότι τελικά οι Σαντορινοί έχουν και άνθρωπια, έχουν και ευαισθησία και εν πάση περιπτώσει αυτό που μπορούν να διαθέσουν το διαθέτουν με τον καλύτερο τρόπο και αυτό είναι το αίμα τους. Πόσο μάλλον το αίμα τους. Μια και μιλήσαμε για μέτρα προφύλαξης, είναι και επίκαιρες λέξεις αυτές. Ναι, βέβαια, ναι. Για αυτούς που ακόμα δεν το έχουν αποφασίσει. Και έχουν περιθώριο βέβαια μέχρι και την Κυριακή. Νομίζω ότι την Κυριακή πρωί-απόγευμα θα είναι στο εμπόριο. Μέχρι και το βράδυ στις 9 η ώρα θα είμαστε στο εμπόριο. Είναι η τελευταία μέρα της αιμοδοσίας που θα είμαστε μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Ποιες είναι οι προφυλάξεις που πρέπει οι ίδιοι να πάρουν για να έρθουν εκεί, που είναι απαραίτητες φαντάζομαι. Ποια θα πρέπει να είναι η προετοιμασία τους. Μιλάω πάντα για τους καινούριους, για τους καινούριους αιμοδότες. Όσον αφορά τον κορονοϊό, οι γιατροί συνέστησαν να μην έχουν ούτε μάσκα ούτε γάντια. Όταν την ώρα που προσέρχονται και πάνε στους γιατρούς για να εξεταστούν και να κουβεντιάσουν με τον γιατρό, απολυμμένουν μόνο τα χέρια τους. Τώρα, το νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού που διενεργεί αυτή τη φορά την αιμοληψία έχει πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, δηλαδή μάσκες, γάντια κλπ. Όσον αφορά το προσωπικό και είναι βέβαια πάντα η όλη διαδικασία κάτω από την επίβλεψη των γιατρών του κλιμακίου. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι ιδιαίτερο σε σχέση με τον κορονοϊό. Ούτως ή άλλως όλοι μας οι αιμοδότες έχουν αποκτήσει τέτοια εμπειρία. Ο ένας στόμα με στόμα έχει κάνει γνωστό τι χρειάζεται και νομίζω ότι είναι πια γνωστά αυτά τα πράγματα. Πολύ ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα Πέμπτη, 7 του μήνα, από ό,τι βλέπω και Παρασκευή, 8 του μήνα, διενεργούνται στο κλειστό γυμναστήριο. Ναι, και επί τη ευκαιρία να πω ότι αυτή τη φορά, λόγω των διαφορετικών συνθήκων που έπρεπε να διενεργηθεί η αιμοδοσία, χρησιμοποιήσαμε πρώτη φορά τον Μπελόνιο, το χώρο του Μπελόνιου Ιδρύματος και το χώρο του κλειστού γυμναστηρίου, που και οι δύο χώροι είναι πάρα πολύ καλοί, άνετοι, ευήλοι, γιατί έπρεπε να κρατηθούν αυτές οι αποστάσεις που προβλέπονται από τους ειδικούς. Τους ειδικούς. Ναι. Το Σάββατο, αν κατάλαβα καλά, θα είναι όλη μέρα στο καμάρι, πρωί-απόγευμα. Το Σάββατο θα είμαστε στο καμάρι. Σε ποιο σημείο στο καμάρι? Απόγευμα, 9 με 1 και 5 με 9. Σε ποιο... Και την τελευταία ημέρα της αιμοδοσίας την Κυριακή είμαστε στο εμπορείο, στο Δημοτικό Σχολείο του Εμπορίου, από τις 9 μέχρι τις 2 και από τις 5 μέχρι τις 9. Στο καμάρι που ακριβώς θα βρίσκεστε? Στο καμάρι είμαστε στην αίθουσα των Καμαριανών, τη συγκέντρωση των Καμαριανών, που είναι μια πολύ μεγάλη αίθουσα κάτω από το χώρο του ιατρείου. Θέλω να κάνω και μια ερώτηση που πλέον λόγω και της ιδιότητάς σας. Μια και μιλήσαμε για την αιμοδοσία, που είμαι σίγουρη ότι μέχρι και την Κυριακή και όσοι είχαν μια αφιβολία τώρα πλέον ξέρουν και πού και τι θα πάνε. Θέλω να σας ρωτήσω γενικά για τις προβλέψεις σας αυτό το καλοκαίρι. Να κλείσουμε κάπως έτσι. Να δείτε. Ναι, για να κλείσουμε την κουβέντα μας. Τι να σας πω τώρα. Είστε κομμάτι σάρκα αυτής της κοινωνίας. Έχουμε κάτι αισιόδοξο να πούμε στους ακροατές μας. Τι να σας πω. Όσους ρωτάω και εγώ έτσι και ιδιαίτερα αυτούς που έχουν σχέση με τον τουρισμό, διακρίνω μια επιφύλαξη, μια αγωνία. Η αγωνία τους αυτή μεταφέρεται όχι μόνο για τη φετινή τουριστική περίοδο. Δυστυχώς τη μεταφέρουν και την επόμενη. Η κατάσταση είναι πρωτόγνωρη αυτή που ζήσαμε και πιστεύω ότι εντάξει θα μας κρατήσει λίγο, δεν ξέρω τι να σας πω, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το ερώτημα που μου βάζετε. Όπως όλοι αυτό το καλοκαίρι μάλλον θα κάνουμε εσωτερικό τουρισμό και αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε το νησί μας λίγο καλύτερα. Εσείς τι θα κάνετε αυτό το καλοκαίρι, κυρία Αργύρου? Το θέμα είναι ακριβώς επειδή βλέπουμε ότι το νησί είναι πραγματικά στις πρώτες λίστες των επισκεπτών, η αλήθεια είναι ότι πολλοί άνθρωποι έχουν προβεί σε ανακαινήσεις, έχουν έτσι ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία, έχουν μπει σε πολλά έξοδα κλπ. Και θα δυσκολευτούν. Και βέβαια στην όλη αυτή η ιστορία θα πρέπει να υπολογίσουμε και τους εργαζόμενους που αυτοί κάθε καλοκαίρι ερχόντουσαν εδώ και εξασφαλίζανε τα χρήματα, ας πούμε, τη διαβίωσή τους και ξέραν ότι έτσι θα περάσουν, ας πούμε, και το υπόλοιπο του χρόνου τους. Και να σας μεταφέρω και μια εμπειρία, γιατί εκτός των άλλων έχω χρεωθεί και κάποιες καταστάσεις που
ενημερώνουμε τους αιμοδότες μας για το πρόγραμμα της αιμοδοσίας και έτσι, συζητώντας με κάποιους ανθρώπους, παραδείγματι, σήμερα μίλησα με κάποιους που ήταν και οι δύο στα Τρίκαλα και απασχολούνται σε δύο εστιατόρια, ο ένας στο Καμάρι, ο άλλος στο Μονόλιθο. Μας βρίσκεται στα Τρίκαλα, δεν ξέρουμε ακόμα αν θα έρθουμε, περιμένουμε από το αφεντικό να μας ενημερώσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το κομμάτι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους. Για όλους τους ανθρώπους, αλυσίδα είμαστε. Αλυσίδα είμαστε. Ένα πάγλι είναι όλη αυτή η ιστορία. Δευτέρα ξεκινάνε τα σχολεία. Με τον καλύτερο τρόπο θα βγούμε μέσα από αυτό το αδιέξοδο, γιατί είναι κρίμα και για τους ανθρώπους αυτούς και για τους ξενοδόχους, πολύ περισσότερο για τους εργαζόμενους, αλλά και για εμάς τους ίδιους, γιατί να σας πω κάτι, έχουμε μάθει πια σε κάποιους άλλους τρόπους. Εντάξει, εμείς οι ντόπιοι θα βγούμε, θα πάμε τον περίπατό μας, θα πάμε και ξέρω εγώ και σε κάποια άλλη παραλία που λόγω του συνωστισμού των προηγούμενων χρόνων δεν πηγαίναμε, αλλά μπαίνουν και πολλά ζητήματα, που αυτά τα ζητήματα θα πρέπει πραγματικά και ο Δήμος, πολύ περισσότερο βέβαια η κυβέρνηση, να δώσουν λύσεις. Θα έχουμε την ευκαιρία και στο μέλλον να τα κουβεντιάσουμε ξανά και ξανά αυτά, ελπίζοντας βέβαια να μην συζητάμε προβλήματα, να συζητάμε λύσεις. Αυτό είναι το πιο καλό. Ναι, το να συζητάμε διαρκώς ένα πρόβλημα δεν μας λέει και κάτι. Τα σχολεία ανοίγουν τη Δευτέρα. Ναι. Επισήμως η τελευταία τάξη λυκείου και βλέπουμε. Ναι. Είναι έτοιμος ο Δήμος, είναι έτοιμα τα ΚΤΕΛ, είναι έτοιμα τα σχολεία. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ως Δημοτική Παράταξη, γιατί τώρα θα χρησιμοποιήσω και την ιδιότητά μου αυτή, έχουμε στείλει σήμερα ένα δελτίο τύπου. Καταρχήν να κάνω μια αναφορά στην τελευταία τηλεσυνεδρίαση που έγινε, που η κυρία Κόκαλη, η οποία είναι Δημοτική Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση, έβαλε αυτό το ζήτημα, γιατί είναι μαμά μαθητών και αγωνιά κι αυτή, αλλά εντάξει, όπως αγωνιούμε όλοι. Και πραγματικά έβαλε τους προβληματισμούς, τι θα γίνει με τις αποστάσεις που πρέπει να κρατάνε οι μαθητές στο σχολείο όταν σου λέει ένα 7 τετραγωνικά ένα θρανείο, όταν τα τετραγωνικά των αιθουσών εδώ που έχουμε είναι μόλις 30 και με τις προδιαγραφές που απαιτούνται πρέπει να είναι τουλάχιστον 70 τετραγωνικά. Τι θα γίνει με τις μάσκες και με τα γάντια που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, τι θα γίνει με τα αντισηπτικά κλπ. Είναι ένα ζήτημα, είναι πολλά τα ζητήματα αυτά που πρέπει να δούμε σε σχέση με, με το άνοιγμα των σχολείων. Πολύ περισσότερο αντιλαμβάνεστε, με την καθαριότητα. Κυρία Αργυρού, έχετε αντιλαμβάνεστε, όταν λέτε τίθονται ζητήματα, σημαίνει ότι δεν έχουν λυθεί για να τίθονται. Να σας πω κάτι, εμείς θέλουμε και τον προβληματισμό της μεταφοράς των μαθητών. Με τα ΚΤΕΛ. Έτσι όπως το θέλετε όμως, αυτό δεν έχει λυθεί. Δηλαδή. Έχει λυθεί. Όχι, δεν έχει λυθεί. Προς το παρόν ο Δήμαρχος δεν έδωσε απάντηση. Ένα άλλο τεράστιο ζήτημα είναι ο καθαρισμός των σχολείων, ο οποίος σε αυτή τη φάση πρέπει να είναι κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους και μετά το πέρας του ωραρίου. Όταν οι καθαρίστες λοιπόν των σχολείων δεν επαρκούν, αμείβονται με ψίχουλα. Και μάλιστα πολλές από αυτές είναι απλήρωτες εδώ και μήνες. Τι θα γίνει, θα τους υποχρεώσουμε με 240 ευρώ το μήνα να συμπληρώνουν ολόκληρο ωράριο και να είναι υποχρεωμένες να είναι και καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος και μετά το πέρας του μαθήματος. Και αυτά είναι διαχρονικά προβλήματα δυστυχώς, που σε αυτά έπρεπε να έχει δοθεί λύση από το Υπουργείο. Δεν μπορεί η καθαριότητα των σχολείων να γίνεται περιστασιακά και με αυτούς τους εξευτελιστικούς μισθούς στις καθαρίστριες. Καταλάβατε. Από ό,τι εγώ αυτό που ζητήματα. Κατάλαβα είναι ότι πηγαίνουν τα παιδιά μας στο σχολείο τη Δευτέρα, δεν έχει σημασία αν είναι τα μικρότερα ή τα μεγαλύτερα, πάνε τα πειραματόζα τη Δευτέρα στο σχολείο χωρίς να έχουν λυθεί μια σειρά θέματα. Δυστυχώς κάπως έτσι είναι το θέμα. Εμείς βέβαια κάνουμε μια έκκληση πριν τις 11 του μήνα να συνεδριάσει η Σχολική Επιτροπή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αφορά τα σχολεία που θα ανοίξουν, να είναι παρόντες και οι επικεφαλής των παρατάξεων και να μπουν κάποια πράγματα σε μια σειρά. Νομίζω ότι θα ξανασκουβεντιάσουμε αυτό το θέμα και την επόμενη εβδομάδα. Κάπου εδώ όμως θα πρέπει να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί έχει πάει ήδη μία και μισή. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας
και που δεχτήκατε, ανταποκριθήκατε στο κανάλι μας και θέλω να σας ευχαριστούμε για την προβολή που κάνατε αυτής της προσπάθειας μέσα από το μικρόφωνο σας. Και γιατί όχι μόνο, το ανακοινώνουμε καθημερινά. Ναι. Το θέμα αιμοδοσίας αγγίζει τους πάντες και είναι ένα ευαίσθητο σημείο και από ό,τι βλέπω είναι και το μεγάλο καλό χαρτί της Σαντορίνης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Καλά, και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, καλή δύναμη. Καλά, γεια σας. Γεια σας.